Κύριε Μαθιουδάκη, το πρώτο πράγμα και σε μία τόσο διευρυμένη συζήτηση για τις επενδύσεις είναι φυσικά το πλαίσιο. Εσείς προείσταστε εδώ και καιρό μίας επιτροπής που είναι η αρμόδια για τον ενεργειακό σχεδιασμό. Έχουμε ήδη ανακοινώσεις, ξέραμε μέχρι στιγμής περίπου ότι οδεύουμε στο ραντεβού με την πράσινη ανάπτυξη. Θα ισχύσει το ραντεβού αυτό με τα σημερινά δεδομένα της λιτότητας και αυτής της οικονομικής δυσκολίας που αντιμετωπίζουμε? Η απάντηση είναι ναι. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω και για την πρόσκληση, να ζητήσω συγγνώμη για την ανάγκη σύντομης παρουσίας μου εδώ. Πανέρχομαι λοιπόν. Η απάντηση είναι ναι. Ο σχεδιασμός που έχουμε δεν έχει επηρεαστεί από τις εξελίξεις. Η ενέργεια είναι ένας τομέας πρώτης προτεραιότητας. Τα χρηματοδοτικά σχήματα που υπάρχουν μπορούν να αντέξουν ακόμα. Υπάρχει υποστήριξη από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουμε αρκετά έργα που έχουν μπει εκεί. Υπάρχει το ιδιωτικό ενδιαφέρον. Και τα κονδύλια που είναι από την πλευρά τη δική μας, την ελληνική, πιστεύουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν, είναι εξασφαλισμένα. Αυτό σημαίνει ότι το γενικό μας σχέδιο εξακολουθεί να υπάρχει. Ήδη βαδίζουμε στο δρόμο που παρουσιάστηκε πριν από ένα χρόνο περίπου στο σχέδιο δράσης για τις ΑΠΕ. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι του ενεργειακού σχεδιασμού. Σε λίγες μέρες θα παρουσιάσουμε και την έκθεση της Επιτροπής, η οποία προχωρά παραπέρα, ξεκινώντας ουσιαστικά, συνεχίζοντας το δρόμο που έχει ήδη χαραχτεί μέχρι το 20, με μια προοπτική μέχρι το 2050. Ναι, θυμάμαι χαρακτηριστικά την έκφραση και του καινούργιου Υπουργού ότι η σημαία της πράσινης ανάπτυξης δεν θα υποσταλεί. Αλλά μία αγωνία να σας μεταφέρω, αν μου επιτρέπετε, πολλών επενδυτών αφορά φυσικά στις ταρίφες, στις εγγυημένες τιμές. Υπάρχει ήδη αίτημα από αρκετούς φορείς για αυτό το θέμα. Και ήθελα να σας ρωτήσω και για τα αιωλικά πάρκα, που υποτίθεται δεν έχουν και πολύ μεγάλο περιθώριο μείωσης, να δεχτούν μείωση αυτών των εγγυημένων τιμών. Και στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, τι σκέπτεται το Υπουργείο, θα ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό? Λοιπόν, κοιτάξτε, οι ταρίφες είναι κάτι που σχεδιάζεται με βάση πραγματικά δεδομένα. Με βάση τα κόστη των επενδύσεων και με βάση την πολιτική που εμείς θέλουμε για να προωθήσουμε τις αντίστοιχες επενδύσεις. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα δεδομένα αλλάζουν, τότε θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Συνέπεια παραπέρα αυτού του γεγονότος είναι ότι αν σε κάποιες τεχνολογίες τα κόστη τροποποιούνται, μειώνονται, τότε θα πρέπει να το επανεξετάσουμε για να είμαστε ρεαλιστές. Έτσι, για να ακολουθούμε ουσιαστικά τον αρχικό μας σχεδιασμό. Θα υπάρξει λοιπόν, θα τις δούμε τις ταρίφες, το έχει πει και ο Υπουργός, και από εκεί και πέρα, οτιδήποτε γίνει, θα γίνει σε ρεαλιστικά πλαίσια. Επαναλαμβάνω, όταν καθορίζονται ταρίφες, καθορίζονται με μια συγκεκριμένη λογική. Και μάλιστα ταρίφες. Δεν μπορεί κανείς να έχει καθορίσει κάτι, ας πούμε, πριν από 3 χρόνια με κάποια δεδομένα, να έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έτσι, η λογική πρέπει να παραμένει η ίδια. Και τις δύο ταρίφες, και των αιωλικών και των φωτοβολταϊκών? Δεν μπορώ να σας πω τώρα κάτι συγκεκριμένο. Επαναλαμβάνω ότι η λογική είναι αυτή η οποία παραμένει για μετάβληση. Ένα άλλο πολύ επίκαιρο ερώτημα αφορά φυσικά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, που θεωρείται, και έτσι είναι, από τις πιο όριμες, αν το θέλετε, ιδιωτικοποίησεις στο κομμάτι της ενέργειας, με την έννοια ότι και μελέτες είχαν ξαναγίνει και είχε οριμάσει αυτό το θέμα αρκετά. Να σας ρωτήσω, σε ποιο στάδιο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Πολλά ακούμε, πολλά γράφουμε για ενδιαφερόμενους γαμπρούς από διάφορες χώρες, και εξωτικές και Έλληνες και Ρώσους και ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Πώς πηγαίνει αυτό το θέμα? Προχωρεί κανονικά, θα έλεγα. Με την έννοια ότι έχουν οριστεί εδώ. Ναι, ακριβώς. Έχουν οριστεί εδώ και αρκετό καιρό σύμβουλοι, έχει γίνει αρκετή δουλειά. Να προσθέσω εδώ ότι το νομοθετικό πλαίσιο, ο νόμος για τις ενεργειακές αγορές, που χτες παρουσιάστηκε για δεύτερη φορά στο Υπουργικό Συμβούλιο και εισάγεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή, ήδη έχει προβλέψεις που διευκολύνουν το διαχωρισμό της ΔΕΠΑ από το ΔΕΣΦΑ. Άρα αυτό είναι κάτι που διευκολύνει επίσης τη διαδικασία αυτή. Η διαδικασία προχωρά κανονικά. Τώρα οι σύμβουλοι προφανώς έχουν έρθει σε επαφή με ενδιαφερομένους κλπ. Για να κάνουν τη δουλειά τους, και από εκεί νομίζω προέρχονται
αυτά που μου λέτε, οι πληροφορίες και κλπ. Φυσικά πάντως είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, οι όποιες εκκρεμότητες κλείνουν σιγά σιγά και προχωρούμε. Και φυσικά είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο ΔΕΣΦΑ, ο οποίος διατηρεί βέβαια το πολύ στρατηγικό κομμάτι των διασυνδέσεων, θα παραμείνει στον έλεγχο του δημοσίου. Έχουμε εδώ και τον διευθύνοντα και τον πρόεδρο της ΔΕΣΠΑ. Θα του κάνουμε πολλές ερωτήσεις στη συνέχεια. Θα έρθω λίγο και στο θέμα της ΔΕΗ με αφορμή και την παρουσίαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, του κυρίου Χατζιαργυρίου. Εκεί βέβαια είναι γνωστές οι αντιδράσεις που υπάρχουν, τις οποίες και ζούμε καθημερινά. Υπάρχει και το θέμα της εξέλιξης, της επιτάχυνσης, της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και φυσικά και εσείς πηγαινοερχόμενος στις Βρυξέλλες θα έχετε έρθει και σε επαφή με τις απόψεις των κοινοτικών στελεχών ότι η ιδιωτικοποίηση δεν σημαίνει κατά ανάγκη και συμβολή στην απελευθέρωση της αγοράς. Έτσι δεν είναι? Τι συμμερίζεστε αυτήν την άποψη ότι φεύγοντας το δημόσιο σε ένα ποσοστό, τέλος πάντων, από τη ΔΕΗ και ερχόμενος ένας ιδιώτης δεν διορθώνει έτσι και αλλιώς αυτό το θέμα του ανταγωνισμού? Η ιδιωτικοποίηση είναι μια λέξη που μπορεί να σημαίνει πολλά. Η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, δεν έχει ανακοινώσει το πώς θα υλοποιήσει την εξαγγελία για μέρος της ΔΕΗ, το να φύγει από τη ΔΕΗ. Συνεπώς, το πώς θα γίνει αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με τις άλλες απαιτήσεις, με τις απαιτήσεις απελευθέρωσης της αγοράς. Είναι κάτι που το μελετούμε τώρα. Νομίζω θα έχουμε σύντομα ήδη κάποια πρώτα βήματα. Αλλά δεν σημαίνει αυτό που είπατε, δηλαδή. Θα σημαίνει αν απλά κανείς παίρνει την εταιρεία και την δίνει σε κάποιον άλλον. Ναι, δεν άλλαξε τίποτα, απλά άλλαξε ο ιδιοκτήτης. Προφανώς εκεί έτσι. Αλλά δεν είναι όμως αυτός ο μοναδικός τρόπος. Έτσι, υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί τρόποι. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, γιατί δημόσια έχει γίνει γνωστό, ότι υπάρχει μια διαβούλευση για το θέμα της λιγνητικής, της ενέργειας που παράγεται από λιγνίτη. Αυτή συνεχίζεται και από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω περισσότερα για το... Υπάρχουν διάφορες ιδέες, υπάρχουν διάφορα πράγματα που μελετούνται αυτή τη στιγμή για να υπάρξει ο συνδυασμός της ιδιωτικοποίησης με την... απελευθέρωση, αν θέλετε, αν και το απελευθέρωση πάλι είναι και αυτός ένας πολύ γενικός όρος. Ο νόμος που παρουσιάσαμε, το νομοσχέδιο που παρουσιάσαμε χθες, είναι και αυτό ένα μεγάλο βήμα προς την απελευθέρωση μέσω της ανεξαρτησίας του διαχειριστή δικτύου, παραδείγματος χάρη. Κύριε Γενικέ, έχει διασφαλιστεί ο χρόνος ορίμανσης όλων αυτών των θεμάτων? Θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, του κυρίου Ζερβού, είναι εκτός Ελλάδος σήμερα, γι' αυτό δεν είναι εδώ μαζί μας, ότι ναι, είμαστε υπέρ της απελευθέρωσης, αλλά όχι υπέρ της βίαιης απελευθέρωσης, το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι στην προχθεσινή Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ διατυπώθηκε η πρόταση να πουληθούν μονάδες της ΔΕΗ σαν μια εναλλακτική σκέψη μιας συνολικότερης πώλησης του πακέτου, εν πάση περιπτώσει, που συζητείτε. Λοιπόν, ως προς το πρώτο, το βίαιο, ναι, τα πράγματα μπορεί να είναι βίαιοι. Εμείς, οι προσπάθειες που γίνονται είναι να μην υπάρξουν βίαιες αλλαγές και μπορώ να σας πω ότι, παραδείγματος χάρη, ήδη οι προβλέψεις για την εφαρμογή του νόμου, αυτού που θα είσαι αυτήν την ερχόμενη εβδομάδα, ήδη γίνεται μια πολύ έντονη προετοιμασία για να γίνει πολύ ομαλά αυτή η μετάβαση και μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Τα μέρη που αφορά η ΔΕΗ και ο ΔΕΣΜΙΕ δηλαδή συμμετέχουν και προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το δεύτερο θέμα που θέτεται, της πώλησης μονάδων, είναι ένα θέμα το... Είναι μια δυνατότητα. Όπως σας είπα, εμείς μελετούμε τώρα το πακέτο αυτό, το συνδυασμό των δύο. Έτσι. Η πώληση μονάδων είναι μια δυνατότητα. Μας είχε ζητηθεί, όπως ξέρετε, πριν από ένα χρόνο να πουλήσουμε το 40% των μονάδων. Αυτό το αίτημα είχε ανατραπεί, δεν είχε γίνει αποδεκτό και είχαμε προχωρήσει στις εναλλακτικές συζητήσεις για εναλλακτικά ισοδύναμα μέτρα. Έτσι. Τώρα ξανακοιτάζουμε όλο το πακέτο. Άρα στο επόμενο ταξίδι σας, γιατί έχετε πάει πάρα πολλά ταξίδια για αυτό το θέμα, το αντικείμενο θα είναι η συνολική επανεξέταση του θέματος. Μπορεί να έρθουν και αυτοί εδώ, δεν ξέρω, θα πάω εγώ.
Εν πάση περιπτώσει, ναι, σύντομα ξαναρχίζουμε τις... γιατί είχε υπάρξει μία παύση, αν θέλετε, ναι, λίγο καιρό τώρα, δεδομένου ότι η ιδιωτικοποίηση, η εξαγγελία για το 17% ήταν μια νέα παράμετρος που μπήκε, οπότε δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Συνεχίζουμε όμως, ξαναπιάνουμε σύντομα για να τα πιάσουμε και τα δύο. Θα έρθουμε λίγο στη συνέχεια που θέλαμε να δώσουμε στη συζήτηση εξ αρχής, κύριε Παπαρσένο, γιατί και εσείς είστε μέλος της ίδιας επιτροπής που ασχολείται με τον ενεργειακό σχεδιασμό. Θα έρθουμε λοιπόν πίσω στο βασικό θέμα που πάμε και με τι δόσεις στους διάφορους τομείς της ενέργειας. Έρχομαι λοιπόν στο φυσικό αέριο, που είναι ένας πολύ κρίσιμος τομέας και ο οποίος στη χώρα μας, βέβαια, μέχρι στιγμής είχε μία εκπληκτική ανάπτυξη. Να ρωτήσουμε πώς έχει επηρεαστεί αυτή τη στιγμή από την ύφεση και σε ποιους επιμέρους τομείς, κύριε Παπαρσένο, γιατί υπάρχουν οι βιομηχανικοί πελάτες, που βέβαια είναι πολύ μεγάλοι καταναλωτές, υπάρχουν τα νοικοκυριά, είναι διαφορετικοί τομείς. Υπήρξε επιρροή μεγάλη το 2009. Πραγματικά μειώθηκε η κατανάλωση φυσικού αερίου στη χώρα μας. Το 2010 όμως επήλθε μια πρώτη ανάκαμψη. Δηλαδή από τα 3,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο πήγαμε στα 3,7. Και εφέτος... Η οποία πού οφείλεται, αν επιτρέπετε? Οφείλεται στο ότι... Κυρίως το ότι μπαίνουν καινούργιες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, γιατί αυτός είναι ο κύριος, θα έλεγα, η κινητήριος δύναμης. Επίσης και το ότι υπήρξε απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, η οποία συντελέστηκε επιτυχώς το 2010, και αυτό επέτρεψε τη μεγαλύτερη διακίνηση ποσοτήτων, φθηνότερων ποσοτήτων φυσικού αερίου στη χώρα μας. Αυτό είναι καθοριστικό. Εφέτος προβλέπεται να έχουμε μία πολύ μεγάλη αύξηση, μία τέτοια αύξηση η οποία μπορεί να ξεπεράσει το μέγιστο της κατανάλωσης που είχαμε στη χώρα μας το 2008, που ήταν γύρω στα 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Οι εκτιμήσεις που κάνουμε εμείς, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του πρώτου εξαμήνου του 2011, εκτιμούμε ότι το 2011 θα φτάσουμε στα 4,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Νομίζω όμως ότι το φυσικό αέριο μπαίνει σε μια καινούργια εποχή, σαν καύσιμο, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά παγκόσμια. Εμείς πρέπει να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη. Η Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας θεωρεί ότι μπαίνουμε στη χρυσή εποχή του φυσικού αερίου. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι το φυσικό αέριο είναι το καύσιμο μετάβασης από την παλιά εποχή των ρυπογόνων καυσίμων στην καινούργια εποχή των μη ρυπογόνων ενεργειακών πόρων, όπως είναι οι ανανεώσιμες. Αυτόν τον σημαντικό ρόλο θα το παίξει το φυσικό αέριο. Και επίσης η φύση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα δημιουργεί πολλές αιχμές, θα μπορεί να υποστηρίζεται κατάλληλα από τις διάφορες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, καθώς επίσης με μονάδες όπως είναι της Ρεβιθούσας ή μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου. Άρα νιώθω ότι οι προοπτικές για το φυσικό αέριο είναι εξαιρετικές και γι' αυτό θα έλεγα και η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης θα έχει ένα πολύ καλό πλαίσιο επιτυχίας, τόσο σε ό,τι αφορά τη ΔΕΠΑ, όσο και ό,τι αφορά τον ΔΕΣΦΑ, την δικιά μου εταιρεία, την οποία διοικώ. Οι αποδόσεις είναι αρκετά καλές, διαρκώς βελτιούμενες, άρα η τοποθέτηση χρημάτων στον ΔΕΣΦΑ, για παράδειγμα, θα είναι μια πολύ καλή επένδυση. Παρά το γεγονός, καλά για το ΔΕΣΦΑ βέβαια δεν παίζει τόσο ρόλο, παρά το γεγονός πάντως ότι θα υπάρξει αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, έτσι. Νομίζω ότι η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου θα επηρεάσει ενδεχομένως αρχικά την διείσδυση του φυσικού αερίου, αλλά ακόμη και με την αύξηση, το φυσικό αέριο θα εξακολουθεί να είναι φθηνότερο
από το πετρέλαιο, το ανταγωνιστικό, άρα δεν θα επηρεαστεί ουσιαστικά. Νομίζω ότι πιθανώς κάποιοι άλλοι κύριοι, κυρίες, να έχουν μια άλλη άποψη για αυτό το θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι καθοριστικός παράγοντας για τη δίζηση του φυσικού αερίου στη χώρα μας. Είπατε για το ΔΕΣΦΑ. Θέλω να επιστρέψω στην ερώτηση που μας απάντησε ο κύριος Μαθιουδάκης πριν από λίγο για τον τρόπο με τον οποίο θα ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΠΑ. Θα είναι προφανώς ένα κομμάτι που θα αφορά την καθαρά εμπορική λειτουργία και μάλιστα υπάρχουν πολλοί που έχουν δηλώσει τρελό ενδιαφέρον σε περίπτωση που γίνει έτσι η ιδιωτικοποίηση. Θέλω, επειδή αναφερθήκατε και στην καλή προοπτική του ΔΕΣΦΑ, να μας λέγατε λίγο περισσότερα πράγματα, κάποιες σκέψεις σας, πώς θα κινηθεί ο ΔΕΣΦΑ κιόλας και μέσα στο πλαίσιο μιας επίσης απελευθερούμενης αγοράς στο φυσικό αέριο, όπου σταδιακά αποκτάει περισσότερους παίκτες. Ναι. Ο κύριος ρόλος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες στους χρήστες του συστήματος, χωρίς διακρίσεις και ισότιμα προς όλους. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο, το οποίο και πετύχαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο και γι' αυτό απελευθερώθηκε η αγορά με τον τρόπο με τον οποίο απελευθερώθηκε και νιώθω εγώ ότι η αγορά είναι ευχαρισμένη με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε ο ΔΕΣΦΑ. Άρα, βέβαια, υπήρξαν κάποιες ενστάσεις κάποια στιγμή και παρενέβη και η ΡΑΕ ενδεχομένως. Αναφέρεσαι στην εποχή του Δεκεμβρίου του 2009. Πάντως αυτό είναι κάτι που έχει ξεπεραστεί. Ναι, προφανώς έχει ξεπεραστεί. Έχει ξεπεραστεί, η αγορά έχει απελευθερωθεί. Ναι. Βέβαια, υπάρχουν πάντα θέματα που πρέπει να ξεπεράσουμε προκειμένου η απελευθέρωση να γίνει, ας πούμε, το 100% και όλοι οι επιχειρηματίες οι οποίοι χρησιμοποιούν είτε τον σταθμό υγροποιημένο φυσικό αερίου στην ρευηθούσα, είτε το σύστημα αυτό καθεαυτό, να είναι πραγματικά ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΔΕΣΦΑ προς όλους. Είμαστε μια δημόσια επιχείρηση, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας, η πολιτεία θα διατηρήσει τον δημόσιο, τον έλεγχο του ΔΕΣΦΑ και νομίζω ότι οι προοπτικές του ΔΕΣΦΑ, όπως εμφανίζονται, είναι εξαιρετικές. Θέλω και ένα σχόλιο σας για το πώς αλλάζει η διαδικασία της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου και τις επιχειρησιακές δομές και τα μοντέλα και τις εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που δημιουργείται εκεί, το οποίο βέβαια έχουμε στην πορεία και ένα ξεχωριστό πάνελ. Αλλά ήθελα και ένα σχόλιο δικό σας πάνω σε αυτό, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχετε κατά κάποιο τρόπο το συντονισμό, την εποπτεία μέχρι στιγμής της λειτουργίας αυτής της αγοράς. Θα έλεγα ότι την εποπτεία της αγοράς την έχει η ΡΑΕ. Ναι, τέλος πάντων. Και όχι ο ΔΕΣΦΑ, εμείς έχουμε τη λειτουργία του δικτύου του φυσικού αερίου, τις υποδομές της χώρας. Ο εμπορικός τομέας δεν είναι στις δικές μας αρμοδιότητες. Όχι, αλλά πώς βλέπετε να... Η δικιά μου η αντίληψη είναι ότι είναι θετική. Έχουμε κάνει κάποια βήματα στο να διαμορφώσουμε την αγορά φυσικού αερίου και να λειτουργεί χωρίς καθόλου προβλήματα. Αυτό έχει επιτευχθεί και γι' αυτόν τον λόγο συνήθως το ενδιαφέρον δεν επικεντρώνεται στον τομέα του φυσικού αερίου, αλλά στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, όπου κατά τη γνώμη μου εκεί πρέπει να κάνουμε περισσότερο βήματα. Τα βήματα τα έχουμε κάνει στην αγορά φυσικού αερίου. Τώρα θα έλεγα είναι περισσότερο μια προσπάθεια fine-tuning, μια προσπάθεια να προσαρμοστούμε στο τρίτο ενεργειακό πακέτο και βέβαια να εκμεταλλευτούμε τις μεγάλες προκλήσεις που διαμορφώνονται στην διαμετακόμιση του φυσικού αερίου στην περιοχή μας. Ήδη αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός για τους αγωγούς φυσικού αερίου, τον ITGI, ο οποίος θα διαπεράσει την Ελλάδα, τον South Stream, ο οποίος ένας κλάδος που θα διαπεράσει πάλι την Ελλάδα. Αν λάβει κάποιος υπόψη του επίσης την αναβάθμιση του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρευηθούσα και τις μεγαλύτερες ποσότητες που μπορεί να έρχονται στην Ελλάδα μέσω της Ρευηθούσας, τότε αντιλαμβάνεται
ότι η Ελλάδα πλησιάζει, και γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή μέχρι τέλους, δηλαδή μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς πρακτικά, που θα πάρθει η απόφαση το consortium, η κοινοπραξία που θα βγάλει το φυσικό αέριο στο Αζερμπαϊτζάν, σε ποιο έργο θα το δώσει, αν θα το δώσει στο ITGI ή στο Ναμπούκο πρακτικά ή στο TAP. Για μένα το ITGI ή το TAP, αυτά θα περάσουν μέσα από την Ελλάδα. Ο κίνδυνος είναι με το Ναμπούκο, ένας ορατός πάντα κίνδυνος. Αντιλαμβάνεται κάποιος λοιπόν ότι η Ελλάδα πλησιάζει πολύ κοντά να γίνει πραγματικά αυτό που θέλαμε, που στοχεύαμε, να γίνει το κέντρο συγκέντρωση φυσικού αερίου στη νότιο-ανατολική Ευρώπη, αλλά να κάνουμε αυτό που λέμε gas hub, με όλα τα πλεονεκτήματα βέβαια που αυτό θα φέρει σε ελληνικές επιχειρήσεις που δρούν εδώ, που θα δρούν ελληνικές επιχειρήσεις στην περιοχή μας. Θα έλεγα ότι πολλές φορές το πόσο καλά θα έρθουν στην χώρα μας, πολλές φορές δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε ήδη από τώρα. Απλώς τα υποψιαζόμαστε. Κύριε Κουβέλη, νομίζω ότι θέλετε να σχολιάσετε πάνω στο θέμα αυτό. Κοιτάξτε, στο θέμα των αγωγών, επειδή είχα τη χαρά να ασχοληθώ πάρα πολύ κατά τη διάρκεια από τη θητεία σου στο ΙΠΕΞ. Καταρχήν, να συμφωνήσω με τον κύριο Παπαρσένο ότι το θέμα των αγωγών του φυσικού αερίου είναι τεράστιας γεωστρατηγικής και οικονομικής σημασίας για την Ελλάδα. Ο ITGI μέσα στην περίοδο αυτή έχει πάρει πολύ τα πάνω του, να το πω έτσι απλά, γιατί ακριβώς σε σύγκριση με τον Ναμπούκο είναι ένα έργο που έχει πολύ μεγαλύτερη ωριμότητα και τεχνική και θεσμική με τις διακρατικές συμφωνίες, αλλά έχει και το πλεονέκτημα ότι είναι ένα εφικτό έργο, ακριβώς γιατί έχει μικρότερες ποσότητες από τον Ναμπούκο και μέχρι να εξασφαλιστούν οι νέες ποσότητες από το δεύτερο κοίτασμα στο Αζερμπαϊτζάν κλπ, είναι μια εγγυημένη τοποθέτηση. Εκεί που δεν θα συμφωνήσω είναι ότι ο ITGI και ο TAP δεν έχουν την ίδια σημασία και βαρύτητα για την Ελλάδα. Ο ITGI είναι το έργο που ενδιαφέρει την Ελλάδα, γιατί οποιαδήποτε άλλη χάραξη εκτός Ελλάδας, από Ελλάδα προς Ιταλία, έχει γεωστρατηγικά προβλήματα, τα ανέφερε και ο Υφυπουργός, ο κ. Μανιάτης. Παρ' όλα αυτά, νομίζω και το είχα προτείνει, ότι μια συνεργασία ανάμεσα σε αυτά τα δύο έργα, ώστε οι κάθετοι άξονες που βγαίνουν εκτός του IGB προς τη Βουλγαρία και προς Σκόπια και προς Αλβανία και από εκεί να γίνει όδευση προς την κεντρική Ευρώπη, είναι ένα έργο το οποίο συμφέρει και τον TAP και την Ελλάδα και τον ITGI και κυρίως συμφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση που ψάχνει να εξασφαλίσει μια ενεργειακά πεινασμένη περιοχή με πόρους ενεργειακούς. Άρα νομίζω ότι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο και με την αναβάθμιση της Ρεβιθούσας και πιθανώς με έναν άλλο σταθμό στη Βόρεια Ελλάδα, η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει και μπορεί να το κάνει να γίνει αυτό το gas hub, ο ενεργειακός κόμβος για τους υδρογονάνθρακες, ειδικά για το φυσικό αέριο, που πολύ σωστά λέει ο κύριος Παπαρσένος, όπως το είχε πει και ένας συνομιλητής μου σε κάποιο πάνελ παλιότερα, το φυσικό αέριο είναι το πετρέλαιο του μέλλοντος. Έχω μία πληροφορία, νομίζω δεν έχει γραφεί, ίσως να είναι αποκλειστική. Και να τη ρωτήσω και σε εσάς και στον κύριο Παπαρσένο. Όπως ξέρετε, υπάρχει μία θετικά εξελισσόμενη Έλληνο-Ισραηλινή συνεργασία. Τελικά ανεκάλυψα τελείως τυχαίως ότι πριν από πολύ λίγο καιρό, πριν από ούτε δύο εβδομάδες, τρεις, και εκπρόσωποι της ΔΕΠΑ και εκπρόσωποι του Ομίλου Μυτιληναίου βρεθήκαν στο Ισραήλ, επιδιώκοντας αμφότεροι να εξασφαλίσουν κάποιο μέρος, κάποια συμφωνία από τα υποθαλάσσια κοιτάσματα που έχουν ανεβρεθεί εκεί. Και ρωτώ, έχετε γνώση, είναι όντως έτσι? Σαν πολιτικός, είναι ίσως πιο εύκολο να το σχολιάσω. Καταρχήν, για την συνεργασία με το Ισραήλ, εγώ αυτό που πάντα λέω είναι ότι θέλει προσοχή, θέλει μικρά βήματα και κυρίως δεν θέλει μεγάλες κουβέντες. Είναι προφανές ότι μετά τις ανακοινώσεις που γίνανε από το Ισραήλ για το κοίτασμα Λεβιάθαν, που ήταν πολύ μεγαλειώδης, θα υπάρξει ενδιαφέρον. Και θα υπάρξει και από Έλληνες επιχειρηματίες, και καλά θα κάνουν, και από το ελληνικό κράτος. Και χαίρομαι που θα υπάρξει η επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Ισραήλ. Όμως θέλει πάρα πολύ προσοχή. Η οποία είναι εντός των ημερών, από ότι ναι, πολύ έτσι. Όμως θέλει πολύ προσοχή, γιατί δεν έχουν αλλάξει αμέσως τα δεδομένα. Πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του, και αυτό σας το λέω έγκυρα και με τα λόγω γνώσεως, ότι οποιαδήποτε εκμετάλλευση ενός τέτοιου κοιτάσματος δεν θα ξεκινήσει τουλάχιστον πριν να περάσουν 10 με 15 χρόνια.
Έτσι, αν σκεφτεί κανείς ότι το δεύτερο κοίτασμα, το Σαχ Ντενίς 2 στο Αζερβαϊτζάν, όπου η τεχνολογία είναι δίπλα, είναι δική τους και δεν έχουν και τα διπλωματικά και διεθνούς ένομης τάξης θέματα που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, ήδη προχωράει και έχει ένα βάθος χρόνου 4-5 και παραπάνω ετών. Άρα, ναι, καλά κάνουμε και το παρακολουθούμε. Δεν θα γίνει αύριο όμως. Δεν θα γίνει αύριο και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ μακροπρόθεσμο. Εγώ θα έχω μια διαφορετική θέση από τον κύριο Υπουργό. Τέτοια έργα μπορεί να υλοποιηθούν σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, ίσως σε 5-6 χρόνια, αρκεί να υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση. Και βέβαια τα μέρη τα οποία θα συνεργαστούν για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων και την δημιουργία βέβαια είτε ενός αγωγού φυσικού αερίου που ενδεχομένως θα συνδέσει εκείνη την περιοχή με την Ελλάδα και μετά με την Ευρώπη ή να φτιαχτεί μια μονάδα υγροποίησης του φυσικού αερίου, το οποίο βέβαια θα μεταφέρεται μετά σε μονάδες υγροποιημένου φυσικού αερίου για επανεροποίηση, μπορεί να γίνουν πολύ πιο γρήγορα. Βέβαια, εκεί, στην περίπτωση του... Πρώτα απ' όλα είναι θετικό το ότι υπάρχουν αυτές οι επαφές, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός. Ναι, και οι Ισραηλινοί λένε και ότι έχουν... Ναι, πρέπει ότι να σας δουλεύουν πω ότι πολύ. Υπήρξε και επίσκεψη εδώ. Ήρθαν και είδανε την εγκατάσταση της Ρεβιθούσας, ήρθαν και είδανε το κέντρο ελέγχου φυσικού αερίου στο Πάτημα. Έμειναν πραγματικά ενθουσιασμένοι, γιατί πρέπει να σας πω και πάρα πολλοί δεν το ξέρουν ότι στη χώρα μας έχουμε φτιάξει κάποια βιομηχανικά διαμάντια. Ένα από αυτά είναι η Ρεβιθούσα. Πολύ πιθανώς να μην την έχουν επισκεφθεί, αλλά είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα πώς μπορέσαμε οι Έλληνες εμείς, βράχους, γιατί η Ρεβιθούσα είναι ένα μικρό νησάκι, τους βράχους να τους μετατρέψουμε σε μια πηγή χρυσού για τη χώρα μας. Και ενδεχομένως για... στο μέλλον για όλα τα Βαλκάνια και για όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Άρα μείναν ευχαριστημένοι με αυτό που είδανε. Βέβαια, έχει μεγάλη σημασία τι ποσότητες θα μείνουν διαθέσιμες για εξαγωγή από το Ισραήλ και ταυτόχρονα έχει μεγάλη σημασία να είναι επιτυχής η προσπάθεια της Κύπρου σε παρακείμενο κοίτασμα, το οποίο μπορεί να δώσει βέβαια πολύ μεγαλύτερες ποσότητες διαθέσιμες για εξαγωγή από εκείνη την περιοχή προς την Ευρώπη και βέβαια η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα επωφεληθεί. Άρα και η Ρεβιθούσα σε μια τέτοια περίπτωση, αν βέβαια δεν γίνει αγωγός, αλλά αν γίνει επιδιωχθεί να υπάρξει μια χρησιμοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου, δεν θα φτάνει. Θα πρέπει δηλαδή σαν χώρα, επειδή είμαστε τόσο κοντά, να σκεφτούμε να φτιάξουμε και άλλες μονάδες υγροποιημένου φυσικού αερίου για αεροποίηση. Ήθελα με την ευκαιρία, γιατί μιλάμε για μια γεωπολιτική περιοχή που είναι πολύ σημαντική, αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια παρένθεση, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του φυσικού αερίου στην περιοχή. Άκουσα πριν με μεγάλη χαρά και τον αναπληρωτή, Εθνικό Σύμβουλο της ΔΕΗ, που μίλησε για το Smart Grid, για το δίκτυο Smart Grid, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό σαν επένδυση για την Ελλάδα, γιατί σημαίνει εξοικονόμηση, επένδυση πολύ μεγάλη, αλλά και κέρδος στον καταναλωτή. Και επίσης άκουσα με μεγάλη χαρά τον φίλο μου, υφυπουργό, τον Γιάννη Μανιάτη, να μιλάει για τη διασύνδεση των νησιών. Αυτά είναι δύο κομμάτια της εικόνας που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις επενδύσεις και για την ανάπτυξη του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Θέλω να προσθέσω ένα ακόμα τομέα στον οποίο είχαμε δουλέψει πολύ και πιστεύω και θα επιμείνω ότι η Ελλάδα πρέπει να τον διεκδικεί, που είναι οι διασυνδέσεις έξω από τα ελληνικά σύνορα. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες. Η πρώτη δυνατότητα είναι η διασύνδεση προς τη Βόρεια Αφρική. Είχα τη χαρά να κάνω πολλές συνομιλίες με την Αιγυπτιακή πλευρά και παλιότερα με τη Λιβική, που πρέπει να συνεχιστούν όταν υπάρξουν οι δυνατότητες, όταν υπάρξει πάλι δυνατότητα πολιτική σταθερότητα εκεί. Γιατί ακριβώς επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και από ευρωπαϊκές χώρες. Θυμίζω τις δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε και του κυρίου Σμιτ για το θέμα της παροχής ενέργειας. Ξέρετε, η ενέργεια που θέλει η Ευρώπη δεν είναι μόνο η ενέργεια που μπορεί να παράξει η Ελλάδα. Είναι και το να μπορέσουμε να γίνουμε εμείς αυτό που λέω ένα super highway, ένας υπεραυτοκινητόδρομος ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Ελλάδας, γιατί αυτό το κομμάτι της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου, έχει μία μαύρη τρύπα, έτσι, δεν υπάρχει. Βέβαια. Οι επενδύσεις για τις οποίες μιλάμε είναι της τάξης κάποιων, ίσως είναι υπερβολικό να πω δεκάδων, αλλά τουλάχιστον 10 δις είναι. Και αυτό τι σημαίνει, ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα τέτοιο δίκτυο εντός Ελλάδας
Και μάλιστα μετά τη διασύνδεση των νησιών μπορούμε με ασφάλεια και για εθνικούς λόγους να πάμε και προς τα ανατολικά, προς την Τουρκία δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε, να πολλαπλασιάσουμε τη δυνατότητα αποδοχής περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ξεφεύγουμε από το 20%, μπορούμε να φτάσουμε το 50% και παραπάνω, αλλά κυρίως έχουμε εξασφαλίσει ενεργειακή αυτοτέλεια για την Ελλάδα, λόγω της διέλευσης, πολύ σημαντικές επενδύσεις. Και βέβαια, όλοι ξέρουν ότι όποιος μένει δίπλα στο ποτάμι έχει φθηνότερο νερό, έτσι. Βέβαια. Θα ήταν ο ιδανικός συνδυασμός και έρχομαι στον κύριο Ραχιώτη, που είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, αρμόδιος για θέματα άπεπτα, τις οποίες γνωρίζει βέβαια πάρα πολύ καλά. Ήθελα να σας ζητήσω να σχολιάσετε λιγάκι στα καυτά θέματα που δεν μας απάντησε ο κύριος Μαθιουδάκης, δεν μπορούσε να μας απαντήσει βέβαια, για τις εγγυημένες τιμές, για αυτή την ανησυχία που υπάρχει στους επενδυτές. Και επίσης να επισημάνω βέβαια ότι εσείς ως ΡΑΕ, και αυτό έχει γίνει αποδεκτό το τελευταίο διάστημα, καταφέρατε και σε έναν πολύ μεγάλο όγκο γραφειοκρατίας και συσσωρευμένων αιτήσεων, διώξατε πάρα πολλές αιτήσεις, δηλαδή τις εξετάσατε και τα λοιπά, τις ιεραρχήσατε, τις εγκρίνατε ή δεν τις εγκρίνατε, για να πάρουν πλέον τη σειρά τους και στα υπόλοιπα στάδια. Πού είμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή? Ξεκινώντας, ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και εγώ. Θα ήθελα να σχολιάσω και να μείνω στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο μας αφορά και άμεσα. Όχι πως δεν μας αφορά σίγουρα το θέμα των εγγυημένων τιμών ή μη εγγυημένων. Απλώς σωστό. Ο ρόλος είναι λίγο της, εκτός αρμοδιοτήτων. Όχι λίγο, εκτός αρμοδιοτήτων σας. Είναι ένα βεβαίως θέμα, ναι, το οποίο η πολιτεία θα, ναι, πρέπει, ναι, να λάβει θέση. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Γι' αυτό και ερωτήθηκε. Ναι. Η ΡΑΕ δεν έχει κάποια αρμοδιότητα σε αυτό, ούτε καν γνωμοδοτική. Ασχέτως προσωπικών θέσεων που υπάρχουν. Για το δεύτερο όμως κομμάτι που είπατε, ότι σχετικά με το θέμα της γραφειοκρατίας, η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι τουλάχιστον όσο την αφορά, η ΡΑΕ αποτελούσε και αποτελεί, καλώς ή κακώς, ένα κομμάτι αυτής της γραφειοκρατίας. Από τη στιγμή που αποτελεί και για τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά και με το επερχόμενο νέο ενεργειακό νομοσχέδιο, θα αποτελεί και θα είναι υπεύθυνη και για την αδειοδότηση και των εκτός ΑΠΕ προτάσεων και αιτήσεων ενεργειακών. Είναι ένα κομμάτι της, σε εισαγωγικά, γραφειοκρατίας σχετικά με την αδειοδότηση. Αυτό λοιπόν το κομμάτι και στο ποσοστό που μας αφορούσε, τουλάχιστον για τις ΑΠΕ που ο νόμος ο περσινός μας έδωσε την δικαιοδοσία να αποφασίζουμε εμείς για τις αδειοδοτήσεις, προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε στην συρρήκνωση αυτής της γραφειοκρατίας. Με ό,τι μέθοδο και ό,τι πόρους βέβαια και δυνατότητες είχαμε. Χαίρομαι που ακούω και από εσάς ότι υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα. Νομίζουμε και εμείς όντως ότι υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρουμε ότι υπήρχαν και κάποιοι πόροι δικοί σας που θέλατε να τους αξιοποιήσετε και υπήρχε κάποιο νομικό κόλλημα. Ξεπεράστηκε αυτό, ώστε να μπορείτε να ενισχύσετε τη δουλειά των συνεργατών, ναι, της. Ναι. Κοιτάξτε, ένα από τα βασικά σημεία στα οποία βασίζεται και το ενεργειακό νομοσχέδιο, το επερχόμενο, είναι ότι η ρυθμιστική αρχή θα μπορεί και θα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται αυτοτελώς τους ίδιους πόρους της, είτε είναι ανθρώπινη είτε είναι οικονομική. Με το υπάρχον σήμερα καθεστώς, η συγκεκριμένη διαχείριση πόρων είναι περιορισμένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δεν μπορούσε η ΡΑΕ και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί να κάνει κάποια υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εφόσον στο επερχόμενο ενεργειακό νομοσχέδιο, όπως προβλέπεται και από τις κοινοτικές και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, δοθεί η δυνατότητα αυτόνομης διαχείρισης αυτών των πόρων, είτε είναι οικονομικών είτε είναι ανθρώπινων,
εμείς δεσμευόμαστε ότι θα γίνει αυτή η αξιοποίηση των ιδίων πόρων ακριβώς ως προς την κατεύθυνση στο να συμβάλλει ως ένα σημείο και σε ένα κομμάτι σε αυτή την μείωση και την προώθηση γρήγορα όλων αυτών των επενδυτικών σχεδίων. Στη μείωση αυτού του χρόνου, στο κομμάτι που αφορά την αδειοδότηση τουλάχιστον της ρυθμιστικής αρχής, θα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που θα αφιερωθεί και θα πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Τι άλλη βελτίωση θα φέρει στη λειτουργία σας το νομοσχέδιο, το οποίο ξέρουμε ότι το περιμένετε με πολλή αγωνία όλο αυτό τον καιρό. Ναι, κοιτάξτε, οι αρμοδιότητες, οι αυξημένες τις οποίες προβλέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την ρυθμιστική αρχή ενέργειας, όπως ισχύει και για όλες τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Ευρώπης, ουσιαστικά ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών γίνεται στο κομμάτι αυτό που αφορά το νομοσχέδιο, δίνει την δυνατότητα στη ρυθμιστική αρχή να μπορεί ανεξάρτητα και αυτόνομα και με μεγάλη αποτελεσματικότητα να εποπτεύει την αγορά της ενέργειας και δίνει τη δυνατότητα στη ρυθμιστική αρχή αυτές οι αυξημένες αρμοδιότητες να υπάρχει ένα εχέγγυο ισότιμης μεταχείρισης, διαχείρισης, πρόσβασης όλων των παικτών της ενεργειακής αγοράς, είτε σε οποιοδήποτε τομέα της ενέργειας. Αυτό νομίζω είναι το βασικό. Βέβαια, όταν έχεις αυξημένες αρμοδιότητες, σίγουρα πρέπει να έχεις και τους κατάλληλους, όπως προείπα, πόρους και να μπορείς να τους διαχειρίζεις έτσι ώστε να ακριβώς να επιτύχεις αυτό το αποτέλεσμα. Ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουν αυτά τα δύο να συνδυαστούν και να τελικώς να είναι έτσι ακριβώς αποτυπωμένα και στο τελικό νομοσχέδιο το οποίο θα προωθηθεί για στη Βουλή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και μία ερώτηση που αφορά το ρωτήσαμε και στον κύριο Μαθιουδάκη, που αφορά την άποψη Σόιμπλε για την ανάπτυξη των ΝΑΠΗ στην Ελλάδα και κατά πόσα αυτές μπορούν να γίνουν πράγματι τελικά ένα εξαγώγημο προϊόν, έστω και χωρίς συσκευασία. Ναι, όντως είναι μια ενδιαφέρουσα άποψη και πραγματικά εγώ θα έμενα στις προτάσεις και στην άποψη του κυρίου Σόιμπλε ότι πραγματικά σίγουρα μάλιστα η Ελλάδα είναι πολύ πιο κοντά στη Γερμανία από ό,τι είναι η Σαχάρα. Χωρίς να... Υπονοείτε. Όχι, υπονοώ ότι πραγματικά υπάρχουν, όπως είπε και ο υπουργός, το θέμα του Desert Tech, υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα σκέψεις αξιοποίησης αυτών των πόρων από αυτές τις περιοχές της Αφρικής ή αλλού προς την Ευρώπη. Όμως, επειδή έχει διαμορφωθεί και εκεί, αλλά και παράλληλα με το μεγάλο κόστος, σίγουρα το ότι η Ελλάδα βρίσκεται πιο κοντά, συσσαγωγικά, στις ενεργοβόρες χώρες του Βορρά, νομίζω ότι δικαιολογεί σαφώς αυτή την άποψη, χωρίς βέβαια γνωρίζω ότι δεν θα εγκαταλειφθούν τα σχέδια σαφώς τα οποία και η Ελλάδα πρέπει να συμμετάσχει σαν ενδιάμεσο κομμάτι αυτής του μεγάλου πλάνου, το οποίο ίσως προγραμματίζεται με διακρατικές συμφωνίες από την Αφρική. Αλλά, όπως είπε και ο Σκουβέλης, η Ελλάδα, όντας κοντύτερα στην υπόλοιπη Ευρώπη και έχοντας πολλά από τα πλεονεκτήματα που έχει η Αφρική αντιστοίχως σε εμάς, εφόσον βέβαια μπορέσουν οι υποδομές να ενισχυθούν έτσι ώστε αυτή η ενέργεια να μπορέσει να γίνει εξαγώγημο προϊόν, σαφώς και κατανοώ και καταλαβαίνω τις απόψεις του κυρίου Σόιμπλε για την θέμα. Και δεν είναι μόνο, είναι και του κυρίου Σμιτ, είναι και πολλών κορυφαίων Γερμανών. Σαφώς και πολλών άλλων. Έτσι. Θέλετε ένα σχόλιο, κύριε Υπουργέ? Καταρχήν, ένα σχόλιο για αυτό που είπατε, αν είναι εξαγώγημο προϊόν χωρίς συσκευασία, σαφώς είναι εξαγώγημο, η συσκευασία υπάρχει, είναι καλώδιο. Το υποδομές. Δεν χρειάζεται. Απλώς λίγο σε επίρρωση που είπε ο κ. Ραχιώτης, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο ενεργειακός τομέας για την Ελλάδα είναι ένας στρατηγικός τομέας ανάπτυξης χωρίς τέρι, που λένε. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό και, κατά τη γνώμη μου, επειδή η Ελλάδα έχει πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, πρώτον τη γεωγραφική θέση και δεύτερον τις δυνατότητες σε ΑΠΕ, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
μπορεί πραγματικά να γίνει ένας τομέας εξίσου σημαντικός με τον τομέα του τουρισμού για την ελληνική οικονομία και μάλιστα συμβατός, όχι ασύμβατος. Αυτό όμως που έχει σημασία, γιατί ξέρετε, συγκριτικό πλεονέκτημα, αν το πάρουμε στον τομέα του πετρελαίου, το συζητούσα χθες με ένα φίλο που είναι κιόλας εδώ, θα είναι πάντα ευκολότερο και φθηνότερο να παράξει κανείς ένα βαρέλι πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή παρά στη Βόρεια Θάλασσα. Ασφαλώς. Αντίστοιχα, η Ελλάδα έχει αυτό το πλεονέκτημα στις άπειρες στη γεωγραφική θέση. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αλλά τι έχει σημασία να καταλάβουμε, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Όχι να δούμε μόνο πώς το χ μικρό δίκτυο ή το χ διαδικασία. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα δύο πλεονεκτήματα για να γίνει κόμβος προσέλκυσης επενδύσεων και πολύ σημαντικών υποδομών. Και στη συνέχεια πάνω σε αυτό να ρυθμίσουμε όλα τα υπόλοιπα.